Από νωρί το μεσημέρι τη Κυριακή, η κακοκαιρία Μπάρμπαρα ξεκίνησε να δείχνει τα δόντια τη και στην Κρήτη. Στα ορεινά, το χιόνι άρχισε σιγά-σιγά να μετατρέπει το τοπίο σε αλπικό. Σχεδόν σε όλο τον νησί, με ελάχιστε εξαιρέσει, κυρίω στα νότια, βροχέ, καταιγίδε και χαλαζοπτώσει εναλλάσσονται με τη θερμοκρασία να πέφτει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε κανένα δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Ιρακλείου. Υπάρχει επαφή με όλους τους δήμους, με τα τμήματα πολιτικής προστασίας όπως επίσης και με την ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, το λιμενικό. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοίνωσε ότι για τη διασφάλιση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας των οχημάτων αλλά και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, έχουν υποχρέωση εφοδιασμού με αντιολιστητικέ αλυσίδε ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα οι ιδιοκτήτε οχημάτων όλων των κατηγοριών που κινούνται σε όλο το δικό δίκτυο τη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με την απόφαση να ισχύει από τι 6 το απόγευμα τη Κυριακή στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνη, σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου Ανογίων, στην Επαρχιακή Οδό από την τοπική κοινότητα Σπηλίου έω την τοπική κοινότητα Γερακάρη, στην Επαρχιακή Οδό από την τοπική κοινότητα Μυριοκέφαλα έω διασταύρωση με Βιλαδρέδο, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Υποχρέωση εφοδιασμού με αντιολιστητικέ αλυσίδε ή άλλο ανάλογα αντιολισθητικά μέσα ισχύει από τι 3 το μεσημέρι και αφορά στου ιδιοκτήτε οχημάτων όλων των κατηγοριών που σκοπεύουν να κινηθούν στην επαρχιακή οδό Χανιά Φουρνέο Μαλό από την τοπική κοινότητα Φουρνέο στον Ομαλό, την επαρχιακή οδό Χανιά Μεσκλά Θέρισο από την τοπική κοινότητα Φουρνέο και το Θέρισο, την επαρχιακή οδό Χανιά Περιβόλια Θέρισο από την τοπική κοινότητα Περιβολίων έως και το Θέρισο, την επαρχιακή οδό Χανιά-Νεροκούρου-Θέρισο, από την τοπική Δρακόνα Δρακώνας-Θέρισο, την επαρχιακή οδό Βρύσες-Ασκήφου-Χώρας-Φακίων, από Κράπη έως και Σφακιά και στο τοπικό και επαρχιακό δικό δίκτυο από Παλαιά Ρούματα έως επανοχώρη του Δήμου Καντάνου-Σελήνου. Σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου η υποχρέωση βαρύνει τους οδηγούς που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετρολόγων, το χιόνι θα κατέβει σε χαμηλά υψόμετρα, γύρω στα 200 και 300 μέτρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ πιθανόν μέσα και στον αστικό ιστό να υπάρξει χιονόπτωση. Όπω τονίζουν οι μετερεολόγοι, τι επόμενε ώρε τα φαινόμενα θα ενταθούν με την ύφεση να προβλέπεται για τα μέσα τη ερχόμενη εβδομάδα. Από την Παρασκευή, μα σε συνεννοήσουμε τι τεχνικέ υπηρεσίε τη περιφέρεια να υπάρξει το δυνατόν καλύτερη διασπορά μηχανημάτων, εργολάβων, έτσι ώστε να παραμένουν οι δρόμοι ανοιχτοί. Αυτό είναι το, το μέλημα. Πέρα την ασφάλεια των πολιτών, ζητούμενο είναι και ο βόρειο οδηγικό άξονα και οι και όλοι οι δρόμοι σε συνεργασία με του δρόμου να παραμένουν ανοιχτοί. Ο ένα μετά τον άλλο, οι ορεινοί και οι μη ορεινοί δήμοι αναστέλουν τη λειτουργία των σχολείων. Άντως προς το... Σε αστικέ, παράκτιες ζώνε και χαμηλέ ζώνε δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία για να προκαλέσει προβλήματα η περίπτωση του χιονιού. Με απόφαση τη πολιτική προστασία παράλληλα, ο δημόσιο τομέα θα λειτουργήσει με τηλεεργασία, ενώ για τον ιδιωτικό τομέα συνίσταται να ισχύσει το ίδιο όπου αυτό είναι εφικτό.